Γεια σας, με λένε Άλεξ και όπως παρατηρείτε δεν είμαι στο σαλόνι, είμαι στο κρεβάτι και αυτό γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι γιατί είμαι σε ένα μίνι καταθλιπτικό επεισόδιο. Ξέρω ότι κανονικά θα έπρεπε να πάω στο ψυχολόγο σήμερα αλλά είχα ένα μικρό θεματάκι υγείας και δεν μπόρεσα να πάω. Και μετά ο εγκέφαλός μου άρχισε να μου λέει πόσο άχρηστο είμαι και ότι δεν θα καταφέρω τίποτα στη ζωή μου και ότι δεν πηγαίνω. Και οπότε όπως φαντάζεστε δεν θα έχει βίντεο πριν και μετά τον ψυχολόγο. Οπότε το βίντεο είναι αυτό. Συγγνώμη στον τυπά που μου έστειλε στο Instagram ότι θέλει μεγαλύτερα βίντεο και θα βγάλω το πιο μικρό βίντεο μάλλον. Αλλά όταν λέμε let's break the stigma together και τα σχετικά, δεν σημαίνει ότι θα προσποιούμαστε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά. Οι μέρες δεν πάνε πάντα καλά. Σήμερα το πρωί είχα ένα near experience, πήγα να πνιγώ στον ύπνο μου και μετά μου έσκασε ένα μικρό θέμα υγείας, οπότε ήμουν σε φάση και δεν μπορείς να πας στην ψυχολόγο, οπότε έπαθα κρίση πανικού γιατί δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο, αλλά μετά βρήκαμε τη λύση να στείλω μήνυμα και έστειλα και δεν έχει βίντεο μετά πώς θα είμαι μετά την ψυχολόγο γιατί όπως είπα δεν θα πάω. Νιώθω χάλια, από εκείνη την ώρα νιώθω ότι έχω πέσει στα τάρταρα, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν μπορώ να κουνηθώ, το μυαλό μου λέει ότι δεν πρέπει να φάω και είπα στον εαυτό μου, εντάξει, τουλάχιστον κάνω ένα βίντεο από όλο αυτό. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι το βίντεο. Sorry που δεν κατάφερα να κάνω ένα κανονικό βίντεο και είναι απλά ένα καταθλιπτικό βίντεο, αλλά δεν είμαι ο άνθρωπος που προσποιείται, ρε παιδί μου. Οπότε είναι ok να μην είσαι ok. Και παλεύω τόσο καιρό με όλα αυτά και είναι λογικό κι εγώ κάπου να κουράζομαι. Ας πούμε, δεν θέλω να παίρνω τα χάπια μου, τα παίρνω τόσα χρόνια. Εν τέλει, καλά δεν είμαι. Θεωρώ ότι ελάχιστα πράγματα έχουν νόημα πλέον και έχω κουραστεί πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσω να το παλεύω. Πρέπει να το παλέψω. Οπότε ας κλείσουμε, δεν ξέρω, με ένα θετικό μήνυμα. Σε όλους εσάς που κάνετε struggle, να ξέρετε θα περάσει. Μπορεί να πάρει καιρό, αλλά ό,τι και να είναι θα περάσει. Μετά θα ξαναγίνουν όλα αυτά, αλλά θα περάσει πάλι και θα έχετε πάλι περιόδους που θα είστε ok. Όποιος χρειάζεται κάτι μπορεί να μου στείλει στο Insta ή και στο TikTok. Τα έχω και τα δύο στην περιγραφή. Let's break the stigma together. Και παιδιά, ευχαριστώ για τα subscribes. Κάντε και άλλοι για να συνεχίσουμε τη φασούλα. Και τα λέμε την Παρασκευή που ελπίζω να είμαι καλύτερα. Subscribe.